Τσακίσε ο κόκκινος στρατός, αντιχίστος δεν είναι ο καπιταλισμός. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το 1992 η Ευρωπαϊκή Ένωση κήρυξε την 1η Μάη, δηλαδή την επέτειο της επίσημης λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Υπεριαλιστικού Πολέμου, μέρα της Ευρώπης, για να πλασαριστεί η Ευρωπαϊκή Ήπειρος ως η ασπίδα της ελευθερίας και της δημοκρατίας και προπαντός ως δίθεν εγγύηση ότι η ανθρωπότητα, οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν θα γνωρίσουν ξανά πόλεμο. Όλες οι αστικές και οπορτουνιστικές προβλέψεις ότι η δεκαετία του 90 θα ήταν λεωφόρος για την ειρήνη, τη δημοκρατία αποδείχθηκαν κάλπικες, άρα απολύτως επικίνδυνες για την ετοιμότητα παρέμβασης των λαών. Από τότε ξεκίνησε η ευρωπαϊκή, νατοϊκή, αμερικάνικη προσπάθεια να σβηστεί από τις μνήμες, να μην μάθουν οι νέοι για τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέμου και το καθήκον των λαών. Βεβαίως και πριν την αντεπανάσταση κυριαρχούσε ο συνδυασμός της αποσιώπησης, της διαστρέβλωσης, της συκοφάντησης όλης της ιστορίας του 20ου αιώνα. Δεν αρκούσε όμως αυτό στην καπιταλιστική προπαγάνδα. Έδωσαν πράσινο φως με χρηματικές επιχορηγήσεις, υψηλούς μισθούς και προνόμια σε πανεπιστημιακούς δασκάλους και ερευνητές, αξιοποιώντας και τον οπορτουνισμό ώστε να ξαναγραφεί η ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Υπεριαλιστικού Πολέμου, να παραχαράξουν τα ίδια τα γεγονότα. Ξεκαθαρίζουμε τι εννοούμε. Τα γεγονότα είναι γεγονότα, συμβαίνουν πραγματικά. Και είναι άλλο πράγμα οι διαφορετικές πολιτικές εκτιμήσεις για τα γεγονότα, άλλο η αλλίωση και απόκρυψή τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 λανσαρίστηκε η θεωρία των δύο άκρων, η ταύτιση φασισμού και κομμουνισμού, κάτι που ως τότε, με νοπές τις μνήμες του ρόλου της Σοβιετικής Ένωσης και των λαϊκών αντιστασιακών απελευθερωτικών κινημάτων, δεν θα είχαν μια γενικευμένη αποδοχή. Υπήρξαν βεβαίως ψήθυροι και μισόλογα. Τώρα όμως η ταύτιση φασισμού και κομμουνισμού έχει αναγορευτεί σε επίσημη κρατική ιδεολογία σε όλη την Ευρώπη, παντού και στην Ελλάδα. Το κυριότερο για μας δεν είναι το μίσος προς το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Αυτό γεννήθηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα και θα πεθάνει με το θάνατο του καπιταλισμού. Η πιο μεγάλη πρόκληση στην ταύτιση φασισμού και κομμουνισμού αφορά στη σκόπιμη προσπάθειά τους να απαλλαγεί ο καπιταλισμός ως το σύστημα που γεννά το φασιστικό ρεύμα, τον νεοναζισμό, το παρακράτος, τον εθνικισμό, τον σοβινισμό, τον κοσμοπολιτισμό, τον ρατσισμό, τον ακροδεξισμό, της νέου τύπου προβοκάτσιας με τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας. Να ξεχαστεί δηλαδή ότι ο φασισμός στηρίχθηκε το μεγάλο κεφάλαιο και επικράτησε μέσα από τον αστικό κοινοβουλευτικό δρόμο, μέσα από την ίδια την αστική δημοκρατία. Από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δημόσια προειδοποιούσε για νέο κύκλο πολεμικών συγκρούσεων. Εμφανίζονταν ως τοπικές. Πίσω όμως από αυτές υπήρχε η παρέμβαση και αντιθέσεις των ηγετικών υπεριαλιστικών δυνάμεων που διεκδικούσαν να εντάξουν στο χώρο της επινοής τους τα νέα καπιταλιστικά κράτη που πρόκυψαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμβόλου της Βαρσοβίας. Οι πόλεμοι που έγιναν στη δεκαετία του 90, παραδείγματος χάρη ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, κατά της Γιουγκοσλαβίας, στη συνέχεια οι πόλεμοι κατά του Ιράκ, της Συρίας, του Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στην Ιεμένη, σε περιοχές της Αφρικής, είχαν προτεργάτη τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο οι πόλεμοι που μόλις θυμίσαμε, όσο και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, είχαν και έχουν παγκόσμιας σημασίας χαρακτήρα. Προετοιμάστηκαν, πυροδοτήθηκαν, στηρίχτηκαν τελικά με ξένους στρατούς και όπλα, στις περισσότερες περιπτώσεις από την ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκά κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόλεμοι του τέλους του 20ου αιώνα και των δύο πρώτων δεκαετιών του 21ου έχουν ως υπόβαθρο τις νέες οξυμένες ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις ανάμεσα σε παλιά
και νέα ισχυροποιούμενα καπιταλιστικά κράτη και συμμαχίες, με κορυφαία την αντίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας για την πρωτοκαθεδρία. Τον υπεριαλισμό, καμιά υποταγή, η μόνη υπερδυναμή είναι η λαή. Τον υπεριαλισμό, καμιά υποταγή, η μόνη υπερδυναμή. Σε αυτές τις αντιθέσεις ενεργά συμμετέχουν και οι σύμμαχοί τους, οι πιο σταθεροί και προσωρινοί. Έχει αναβαθμιστεί ο πολιτικός, οικονομικός και στρατιωτικός ρόλος και άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων, παραδείγματος χάρη της Ρωσίας, της Ινδίας, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Ισραήλ, της Βραζιλίας, της Νέας Ζηλανδίας, πέρα δηλαδή από τις παραδοσιακές, όπως ήταν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, ο Καναδάς. Στο ρωσουγρανικό υπεριαλιστικό πόλεμο, 43 καπιταλιστικά κράτη από όλο τον κόσμο έχουν σχηματίσει ένα ευρωατλαντικό μέτωπο. Ένα ευρωατλαντικό μέτωπο με άμεση συμμετοχή στον πόλεμο, με κυρώσεις, βαρύ εξοπλισμό, μισθοφορικές στρατιωτικές δυνάμεις, στρατιωτικά στελέχη και απολύτως ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, απέναντι στο βασικό τους αντίπαλο, τον ευρωασιατικό υπεριαλισμό, με άξονα την Κίνα και τη Ρωσία. Κανένας και καμιά δεν μπορεί να μετράει σήμερα τον πόλεμο, μόνο από πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα διεξάγεται μακριά από τη χώρα του. Οι συνέπειες και οι κίνδυνοι άμεσα ή και προοπτικά αφορούν και άλλους λαούς που η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις τους έχουν εμπλοκή, όπως συμβαίνει και με την Ελλάδα, που έχει προχωρήσει σε μια συνεχώς αναβαθμισμένη εμπλοκή με αποφάσεις των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε αμερικανονατοϊκό υπεριαλιστικό πολεμικό προγεφύρωμα, ενώ τα έξοδα των υπέρογκων εξαπλισμών για τα επιθετικά υπεριαλιστικά σχέδια και δράσεις πληρώνει ο ελληνικός λαός. Κανένας και καμιά στην Ελλάδα δεν πρέπει να σηκώνει αδιάφορα τους ώμους ή να μην βλέπει κάποια πιθανότητα μελλοντικού κινδύνου όταν ακούει και τις επίσημες ρωσικές ανακοινώσεις που στοχοποιούν την Ελλάδα και άλλα κράτη που στέλνουν οπλισμό στην Ουκρανία. Ήδη ζούμε... Καμιά συμμετοχή έξω από την Ελλάδα, την ατοϊκή. Ήδη ζούμε τις συνέπειες των κυρώσεων στην ακρίβεια και σε πιθανές ελλείψεις προϊόντων. Κυρώσεις που ψήφισε και η Ελλάδα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων. Ζούμε τις συνέπειες στην τιμή του ρεύματος, στις τιμές των τροφίμων, που ναι μεν είχαν αυξηθεί και προπολέμου, λόγω της λεγόμενης πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, αλλά τώρα πέρασαν σε νέα ύψη. Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν απαντούν στην ακρίβεια ουσιαστικά και στην πορεία θα μεταφερθούν στις πλάτες του λαού που θα πληρώσει από την άλλη του τσέπη. Ούτε πρέπει να πάρει αψήφιστα ο λαός, αυτός που ακούει στα δελτία ειδήσεων και σε άλλες εκπομπές, όταν και από τις δύο μεριές του Ευρωατλαντικού και του Ευρωασιατικού μπλοκ επισημαίνεται ο κίνδυνος ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου ή η χρήση βιολογικών, πυρηνικών και χημικών όπλων. Παγκόσμιου χαρακτήρα είναι ο ρωσοκρανικός πόλεμος, μόνο που περιορίζεται κυρίως στο έδαφος Ουκρανίας, αλλά μια επέκτασή του σε άλλες χώρες δεν είναι ίσως κάτι το εντελώς εξωπραγματικό προοπτικά. Αφού στην πραγματικότητα πρόκειται για πόλεμο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και της Ρωσίας από την άλλη και της Κίνας. Όλοι αυτοί μετέτρεψαν το λαό της Ουκρανίας με την ευθύνη της ηγεσίας του σε σάκο του μπόξ. Ο πόλεμος δεν είναι ένα αμάρτημα που βαραίνει κάποια αστικά κράτη. Είναι ο τρόπος ανάπτυξης του καπιταλισμού. Η ουσία του βρίσκεται στην οικονομική βάση του καπιταλισμού στο μονοπωλιακό του στάδιο που έχει, όπως ξέρετε, ονομαστεί υπεριαλιστικό. Η σπίθα του πολέμου ανάβει από τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, από τον οξύτατο ανταγωνισμό των αστικών τάξεων των εμπόλεμων κρατών. Αυτά τα κράτη, οι αστικές τους τάξεις αποφασίζουν τους πολέμους και τους καθοδηγούν, δεν αποφασίζονται οι πόλεμοι από τους ίδιους τους λαούς. Δεν έχει σημασία ποιος ξεκινά πρώτος τον επιθετικό πόλεμο και ποιος βρίσκεται καταρχήν σε θέση άμυνας. Και οι δύο πλευρές ανάβουν τη φωτιά, βεβαίως στον υπεριαλιστικό πόλεμο χρησιμοποιούνται προσχήματα. Λόγου χάρη σας θυμίζω, στον πόλεμο κατά της Ιουγκοσλαβίας το πρόσχημα ήταν η εθνοκάθαρση.
στον πόλεμο κατά του Ιράκ ήταν τα βιολογικά και χημικά όπλα, τα οποία ποτέ δεν βρέθηκαν. Αξιοποιούνται για την πολεμική επέμβαση εσωτερικές αντιθέσεις της αστικής τάξης και οι όποιες κοινωνικές ιδιομορφίες εμφανίζονται, όπως έγινε στην περίπτωση της Λιβύης. Ο πόλεμος κατά της Λιβύης, που συνδυάστηκε με την ανατροπή του Καντάφη, έγινε πότε? Όταν το Λιβυκό αστικό κράτος έκλεισε συμφωνίες με την Κίνα για το πετρέλαιο, πράγμα που έπληκε τα συμφέροντα πριν από όλα των αστικών τάξεων της Γαλλίας και της Ιταλίας, και εννοείται και τον ΗΠΑ, που ήθελαν να αναχαιτίζουν την κινέζικη οικονομική επέλαση στην Αφρική. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως το Αφγανιστάν και στην Αφρική, αξιοποιούνται και χρησιμοποιούνται τρομοκρατικές ομάδες και ένοπλα τμήματα, που μάλιστα αρχικά έχουν συγκροτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έγινε με τους Ταλιμπάν ή τον ISIS. Χρησιμοποιούνται μισθοφορικά εξοπλισμένα τμήματα από το αστικό κράτος για τη δημιουργία προσχημάτων για την εξωτερική επέμβαση. Ας δούμε λοιπόν τον δεύτερο παγκόσμιο ημπεριαλιστικό πόλεμο. Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφοι σας. Ημπεριαλιστικός ήταν από την πλευρά τόσο της Γερμανίας και των συμμάχων της, όσο και από την πλευρά της Γαλλίας και της Αγγλίας και των ΗΠΑ. Και από τις δύο πλευρές ο στόχος ήταν η διατήρηση τουλάχιστον το λιγότερο των κεκτημένων από τον πρώτο παγκόσμιο ημπεριαλιστικό πόλεμο, η αποτροπή του ξαναμοιράσματος των αγορών και εδαφών υπέρ της Γερμανίας. Η Σοβιετική Ένωση, προσχωρώντας στη στρατιωτική συμμαχία με την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είχε καμία σχέση με τον αδυσόπιτο ημπεριαλιστικό ανταγωνισμό, όφιλε να υπερασπιστεί η ηγεσία της, ο λαός της, το πρώτο στον κόσμο εργατικό κράτος, και να ενώσει τις δυνάμεις της για να νικήσει κατά της εκτεταμένης εδαφικά φασιστικής Γερμανίας, να συμβάλλει στην απελευθέρωση των λαών της Ευρώπης. Ο αγώνας των λαών κατά της ξενικής κατοχής είχε και ταξικό και απελευθερωτικό χαρακτήρα. Είναι γεγονός ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 30 υπήρχαν όλα εκείνα τα στοιχεία που έδειχναν ότι η Γερμανία ετοίμαζε πολεμική εκστρατεία στην Ευρώπη με στόχο να ανατρέψει τα δυσμενή για αυτήν αποτελέσματα από την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα τη Συνθήκη των Βερσαλιών, που ήταν ανισοβαρή σε βάρος της και την οποία σημειώνω την είχε καταγγείλει τότε και η κομμουνιστική διεθνής, ότι περιείχε το σπέρμα της έκρηξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ποια ήταν η στάση της Αγγλίας και της Γαλλίας απέναντι στον επικείμενο πόλεμο και στις σχετικές εκκλήσεις της Σοβιετικής Ένωσης για να συναυθεί αμυντικό σύμφωνο αμοιβαίας βοήθειας? Αγγλία και Γαλλία ακολούθησαν επίσημα την πολιτική του κατευνασμού. Είναι ένας επίσημος όρος που υιοθετείται ακόμα και σήμερα και από αστούς επιστήμονες. Έδειξαν απόλυτη παθητικότητα όταν η Γερμανία προχώρησε σε εισβολή στην Αυστρία. Υπέγραψαν μάλιστα μαζί της με τη Γερμανία τη γνωστή Συμφωνία του Μονάχου, βάσει της οποίας ένα μέρος του τσεχοσλοβάκικου εδάφους παραχωρούνταν στη Γερμανία του Χίτλερ. Ακόμα και αστεί επιστήμονες εκτιμούν ως σήμερα ότι η Αγγλία και η Γαλλία ευελπιστούσαν ότι η Γερμανία θα επιτεθεί πρώτα στη Σοβιετική Ένωση, ώστε να συμβάλλει στην ανατροπή του εργατικού κράτους και στη συνέχεια θα ξεκαθάριζαν μεταξύ τους τους λογαριασμούς, με μια Γερμανία που ακόμα και αν είχε νικήσει θα είχε χάσει κάποιες δυνάμεις στο Γερμανοσοβιετικό πόλεμο. Η Αγγλία και η Γαλλία αποδέχτηκαν έτοιμες λοιπόν να θυσιάσουν την Τσεχοσλοβακία, την Αυστρία. Η Αγγλία και η Γαλλία είχαν από τον Αύγουστο του 1939 υπογράψει σύμφωνο με την Πολωνία για αμοιβαία βοήθεια στην περίπτωση της γερμανικής επίθεσης. Τι έκαναν προκειμένου να τηρήσουν τη συμφωνία τους? Έκαναν μυστικές διαπραγματεύσεις με τη Γερμανία. Πίεσαν μάλιστα, προσέξτε εδώ, την Πολωνία να αναβάλει την απόφασή της για γενική επιστράτευση, έτσι όταν η Γερμανία επιτέθηκε στην Πολωνία, αυτή δεν είχε προλάβει να επιστρατευτεί ένα μέρος των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων. Και όταν κήρυξε η Γερμανία επίσημα τον πόλεμο στην Πολωνία, κήρυξαν τον πόλεμο και η Αγγλία και η Γαλλία στη Γερμανία. Προσέξτε όμως, δεν ξεκίνησαν αμέσως τις πολεμικές επιχειρήσεις με βάση το σύμφωνο που είχαν υπογράψει και άφησαν την Πολωνία στο έλεος της γερμανικής ισχύως. Όταν πια οι προθέσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας είχαν βγει γυμνές στην επιφάνεια,
όταν αρνήθηκαν υπογραφή τριμερούς αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με τη Σοβιετική Ένωση, τότε η Σοβιετική Ένωση αναγκάστηκε να ακολουθήσει την πολιτική ενός προσωρινού ελεγμού. Δηλαδή, να υπογράψει σύμφωνο μη επίθεσης με τη Γερμανία, πράγμα που της έδινε τη δυνατότητα να οργανώσει την πλήρη προετοιμασία της για τη γερμανική επίθεση, που έτσι κι αλλιώς γνώριζε ότι θα γινόταν. Τον φασισμό το τσάκισε ο κόκκινος στρατός. Ανίκητος δεν είναι ο καπιταλισμός. Τον φασισμό το τσάκισε ο κόκκινος στρατός. Ανίκητος δεν είναι ο καπιταλισμός. Η Σοβιετική Ένωση είχε μάλιστα ένα πρόσθετο λόγο να ελιχθεί, έστω και για μικρό διάστημα, καθώς η Γερμανία πλησίαζε καταλαμβάνοντας την Τσεχοσλοβακία, είχε ακυρώσει σύμφωνο μη επίθεσης με την Πολωνία, ενώ εκτιμούσε η Σοβιετική Ένωση ότι η γερμανική επίθεση στο ευρωπαϊκό της μέρος μπορούσε να συνδυαστεί με η ιαπωνική επίθεση που ήταν στον άξονα με τη Γερμανία στο ασιατικό της μέρος. Η αστική προπαγάνδα και τότε, αλλά και ιδιαίτερα μετά το 1990, έχουν οργιάσει κυριολεκτικά, μεταφράζοντας το προσωρινό σύμφωνο της Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, γνωστό σύμφωνο Ρίμεντροπ-Μολότοφ, ως υπεύθυνο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Σοβιετική Ένωση, και αυτό είναι ένα δίδαγμα, αξιοποίησε τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις στη συγκεκριμένη στιγμή, σε συνθήκες οξύτατης ταξικής πάλης ανάμεσα στον καπιταλισμό και τη σοβιετική εξουσία, χωρίς να συνάψει όμως συνασπισμό με την φασιστική Γερμανία. Θα θυμάστε ότι ύστερα λίγες μέρες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Σουηδία και η Φιλανδία δήλωσαν ότι σκοπεύουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ κάτω από το φόβο της Ρωσίας, γιατί τάχα είχαν την πείρα της τάσης της Σοβιετικής Ένωσης απέναντί τους. Οι ευρωατλαντικοί κονδυλοφόροι, και στην Ελλάδα βέβαια, άρχισαν μια εκστρατεία κατά τις πρώην ΕΣ ότι αυτή εν καιρό γερμανικής επίθεσης επιτέθηκε στη Φιλανδία για την αλλαγή συνόρων ανάμεσά τους. Ποια ήταν τότε η πραγματικότητα, άρα και το σημερινό εσχρό κυριολεκτικά ψέμα? Η φιλανδική κυβέρνηση απέναντι στη ναζιστική Γερμανία καμώνονταν ουδετερότητα. Απέρριψε το σύμφωνο με τη Σοβιετική Ένωση για αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση γερμανικής εισβολής. Έφτασε μάλιστα η φιλανδική κυβέρνηση εκείνη την περίοδο, όπου είχε κηρυχθεί ο πόλεμος της Γερμανίας και ο φασισμός επεκτηνόταν και πέρα από τα εδάφη της ίδιας της Γερμανίας, έφτασε στην εξής επιλογή: να δεχθεί στρατιωτικοί παράγοντες της φασιστικής Γερμανίας μαζί με φιλογερμανούς παράγοντες της Σουηδίας αλλά και εκπροσώπους της Αγγλίας να οργανώσουν τις επιθεωρήσεις του φιλανδικού στρατού και στόλου και τον έλεγχο στις στρατιωτικές οχυρώσεις της εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Στη συνέχεια η Φιλανδία, με απόφαση του σοσιαλδημοκράτη Υπουργού Εξωτερικών, προχώρησε σε ασκήσεις κοντά στα σοβιετικά σύνορα, πράγμα που σηματοδοτούσε επικείμενο κίνδυνο για τη Σοβιετική Ένωση. Από τη στιγμή που ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ξεκινήσει το 1939, όχι, εμείς λέμε το 1940 γιατί ξεκίνησε σε εμάς το 1940, και ενώ κανένα αστικό κράτος που ήταν αντίθετο μεν για τη Γερμανία δεν συμφωνούσε να υπογραφεί αμυντικό σύμφωνο με τη Σοβιετική Ένωση, τότε η Σοβιετική Ένωση πρότεινε στη Φιλανδία το εξής: να γίνει μια μικρή μετατόπιση των σοβιετοφιλανδικών συνόρων, ώστε να διευρυνθεί η περιοχή των μόλις 32 χιλιόμετρων που χώριζαν τα σύνορα από το Λένιγκραντ. Σε αντάλλαγμα, η Σοβιετική Ένωση παραχωρούσε διπλάσια έκταση στη Φιλανδία για τη θωράκιση το δικό της των φιλανδικών συνόρων, ενώ πρότεινε να καταβάλει χρηματικό αντίτιμο για να μισθώσει στην είσοδο του Φινικού κόλπου μια πολύ μικρή έκταση, ώστε να δημιουργήσει τη Σοβιετική Ναυτική Βάση που προστάτευε και τη Σοβιετική Ένωση και τη Φιλανδία. Η Φιλανδία, με την καθοδήγηση της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οδήγησαν τις διαπραγματεύσεις σε ναυάγιο.
Η Σοβιετική Ένωση δεν είχε άλλη επιλογή παρά να κηρύξει πόλεμο στην περιοχή των συνόρων της δήθεν ουδέτερης Φιλανδίας. Η Γερμανία εντωμεταξύ κατέλαβε τη Δανία, την Νορβηγία, ενώ η δήθεν ουδέτερη Σουηδία, που τη λένε σήμερα ότι ήταν ουδέτερη από πάντα, παραχώρησε βάσεις και διευκολύνσεις στη Γερμανία, που τις διατήρησε, σημειώστε, μέχρι τον Αύγουστο του 1943. Το 1940 τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν επίσης μέσα σε λίγες μέρες την Ολλανδία και το Βέλγιο, ενώ οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις που ήταν σε αυτές τις χώρες υποτίθεται σαν υπερασπιστής, νικήθηκαν και έφυγαν άρων-άρων για την Αγγλία. Αλλά η μεγάλη πανολεθρία σημειώθηκε στη Γαλλία, λόγω και της διασπασμένης αστικής τάξης. Πριν ακόμα τα γερμανικά στρατεύματα μπουν στη χώρα, η κυβέρνησή της έφυγε από το Παρίσι για τον Νότο, ενώ πήραν το πάνω χέρι οι αστικές δυνάμεις που συσπυρώνονταν υπό το στρατηγό και φιλογερμανό Πετέν, με αποτέλεσμα την πλήρη υποχώρηση του γαλλικού στρατού και την παράδοση της Γαλλίας αμαχητή στη Γερμανία. Μόνο ένα τμήμα μικρό της αστικής τάξης και του εθνικού αστικού στρατού υπό το στρατηγό Ντεγκόλ διέφυγε στο Λονδίνο και στη συνέχεια οργάνωσε κίνημα αντίστασης ξεκινώντας από τη Βόρεια Αφρική. Πατού όπου έμπαινε ο γερμανικός στρατός, οι τοπικές κυβερνήσεις συνθηκολογούσαν, αστικά κόμματα έφευγαν για το εξωτερικό. Το Λονδίνο φιλοξένησε αυτές τις ηγεσίες, έστησε εθνικές κυβερνήσεις, σε εισαγωγικά, έτοιμες να επιστρέψουν μετά τη νίκη των λαών για να διεκδικήσουν την εξουσία εκεί που αυτή είχε κλονιστεί. Από εκεί και πέρα, ο δρόμος για τη γερμανική, στη συνέχεια ιταλική και βουλγαρική κατοχή ήταν ανοιχτός και στα Βαλκάνια, κατοχή με ολοκληρωτική βεβαίως κυριαρχία της Γερμανίας. Όρος για μας, αντιφασιστική νίκη των λαών, δείχνει καθαρά ποιοι σήκωσαν το μεγάλο βάρος του, ποιοι έδωσαν το αίμα του σε ένα πόλεμο που το αποφάσισαν τα ανταγωνιζόμενα καπιταλιστικά κράτη για τη διανομή και αναδιανομή του πλούτου που παράγουν οι λαοί. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, ο καπιταλισμός είναι ο νέος φασμός, ο σοσιαλισμός. Εμείς σήμερα τιμάμε την εποπτεία του κόκκινου στρατού που γράφτηκε σε μεγάλες μάχες όχι μόνο στο έδαφος της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης αλλά και έξω από αυτήν ως την καρδιά της Γερμανίας στο Βερολίνο. Όπως αναφέρουμε στο σχετικό δικείμενο ιστορίας Β1, του έκδοση του κόμματος, από τα πρώτα χρόνια, το 41 και το 42, το σκιτλερικό σχέδιο του κεραυλοβόλου πολέμου κατέρευσε πριν απ' όλα ολοκληρωτικά στα εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης. Διαψεύστηκε ο μύθος για το αίτητο της Γερμανίας, που μέχρι τότε ήταν ισχυρός, ήδη σας είπα σε πόσες χώρες, η φασιστική επίθεση δυστυχώς έγινε και με όρους περιπάτου. Η Σοβιετική Ένωση που δέχθηκε τα ισχυρότερα πλήγματα της γερμανικής πολεμικής μηχανής, ασύγκριτα μεγαλύτερα από αυτά που υπέστησαν Αγγλία και Γαλλία στο έδαφος τους, αναδείχθηκε στη συνέχεια στην πρωτοπορία της ιστορικής πάλης κατά του φασιστικού άξονα. Δίπλα στον κόκκινο στρατό, επάξια στάθηκαν οι παρτιζάνικες σοβιετικές δυνάμεις. Παρτιζάνικα και αντιστασιακά κινήματα αναπτύχθηκαν και ξεχώρισαν σε όλη την καπιταλιστική Ευρώπη. Ανάμεσά τους βέβαια ξεχώρισε το κίνημα του ΕΑΜ, Ελλάς, ΕΠΟΝ, στην Ελλάδα, επίσης και στην Ιουγκοσλαβία. Παρτιζάνικα και αντιστασιακά κινήματα αναπτύχθηκαν και ξεχώρισαν σε όλη την καπιταλιστική Ευρώπη. Σε όλη την καπιταλιστική Ευρώπη, εκτός από τις παραπάνω περιοχές που ανέφερα, αναπτύχθηκαν με την πρωτοβουλία βεβαίως των κομμουνιστικών κομμάτων στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, το Βέλγιο. Τα κινήματα αυτά βεβαίως είχαν διαφορετική δυναμικότητα ανάλογα και με τις τοπικές συνθήκες. Στο Λουξεμβούργο, παραδείγματος χάρη, στην Ολλανδία, στην Νορβηγία, στη Δανία,
αφού επί φασιστικής κατοχής διατηρήθηκαν οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις και συνεργάστηκαν με την ναζιστική κατοχή, έθεσαν εκτός νόμου τα κομμουνιστικά κόμματα, έστειλαν εκατοντάδες κομμουνιστές σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στη Δανία αρχικά και στη συνέχεια στην ίδια τη Γερμανία. Αξίζει εδώ πραγματικά να μνημονεύσουμε τη δράση των κομμουνιστών που έδρασαν μέσα στην ίδια την καρδιά του φασιστικού τέρατος, στην Αυστρία και στη Γερμανία. Στην Αυστρία συγκρότησαν και ένοπλα τμήματα που στη συνέχεια πέρασαν στη Ιουγκοσλαβία και συνέβαλαν στον αγώνα των Ιουγκοσλάβων Παρτιζάνων, ενώ στη Γερμανία δρούσαν κομμουνιστικοί πυρήνες που διοργάνωναν σαμποτάζ. Δυστυχώς, σε αυτές τις χώρες, στην έρευνα που έχουμε κάνει ως κόμμα, δεν μπορέσαμε να βρούμε στοιχεία που να υπολογίζουν πόσοι κομμουνιστές και κομμουνίστριες σε αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα στην ίδια τη Γερμανία και στην Αυστρία, έδωσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Η Σοβιετική Ένωση είχε 20 εκατομμύρια νεκρούς σε μάχημο και άμαχο πληθυσμό, ενώ υπολογίζονται, πρέπει να υπολογιστούν και τα επιπλέον 10 εκατομμύρια ανάπηροι και τραυματίες. Οι νεκροί της Βρετανίας έφτασαν τους 375.000 και των Ηνωμένων Πολιτειών σε 405.000. Η φασιστική Γερμανία, προσέχτε, έχασε 10 εκατομμύρια μόνο στο ανατολικό μέτωπο, δηλαδή το 77% των συνολικών της απολειών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Ο κοκκινός στρατός αδικητός δεν είναι, ο καπιταλισμός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Συνιστά απίθμενο θράσος. Όταν προπαγανδιστές, εκτελώντας υπηρεσία, έλεγαν και λένε και σήμερα μάλιστα το άκουσα και σε μια εκπομπή στο Μέγα, ότι η Σοβιετική Ένωση νίκησε χάρη στην οικονομική βοήθεια και τον οπλισμό που της δόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία και τον Καναδά. Η όποια βοήθεια δόθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας κατά του άξονα δεν υπήρχε καθοριστική και το πιο κύριο ήταν με τη μορφή του δανεισμού. Δίκαιος ήταν ο πόλεμος λοιπόν που διεξήγαγε η Σοβιετική Ένωση, τα κομμουνιστικά κόμματα, τα εθνικοπελευθερωτικά και αντιφασιστικά κινήματα. Δίκαιοι σήμερα είναι οι αγώνες για τα δικαιώματα στη ζωή, τη δουλειά, τις σύγχρονες ανάγκες των λαών κατά της αστικής πολιτικής εξουσίας. Δίκαιοι σήμερα είναι οι αγώνες για την ανατροπή του καπιταλισμού, για την εργατική εξουσία, τον σοσιαλισμό. Δίκαιοι είναι οι αγώνες κατά της ξενικής κατοχής και της υπεριαλιστικής εμπλοκής. Το γεγονός ότι έγινε συμμαχία ανάμεσα στην Σοβιετική Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία, καθόλου αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν σημαίνει ότι καταργήθηκε μεταξύ τους αντικειμενικά η ασυμφιλίωτη αντίθεση. Δεν καταργήθηκε η ταξική πάλι σε όλο το έδαφος που εξαπλώθηκε ο πόλεμος σε κάθε χώρα. Ήδη πριν λίγο έγινε λόγος για την προσπάθεια που έκαναν Αγγλία και Γαλλία να οθήσουν τη Γερμανία να δώσει το πρώτο πολεμικό χτύπημα στις γειτονικές χώρες με τη Σοβιετική Ένωση, όσοι αυτές να γίνουν πέρασμα και για τα ίδια τα σοβιετικά εδάφη. Αυτό δεν δείχνει τον ταξικό χαρακτήρα αυτού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάρτε για παράδειγμα τα πιο χαρακτηριστικά, δεν θα τα αναφέρω όλα, γεγονότα στην Ελλάδα. Την ίδρυση του ΕΔΕΣ, του ΖΕΡΒΑ, με την παρένεση του αγγλικού παράγοντα για να αντιμετωπίσει τη δράση του ΕΛΑΣ. Τη δημιουργία των ταγμάτων ασφαλείας από την κατοχική κυβέρνηση Ράλι, με τη συνένεση και συνεργασία αγγλικών δυνάμεων, αλλά και συνεννόηση με τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κομμουνιστικός κίνδυνος, όπως έλεγαν, καθώς πλησίαζε η γερμανική ήττα. Να θυμηθούμε τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκαν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Αίγυπτο, που ζητούσαν να έρθουν στην Ελλάδα και να παλέψουν μαζί με τον Ελλάς. Το κλείσιμο 20.000 στρατιωτικών αγωνιστών στο σύρμα της Ελντάμπα, οι διώξεις και οι δολοφονίες τους. Η ταξική πάλι ήταν αυτή και που αφορούσε και στη συνέχεια ό,τι ακολούθησε τον Οκτώβριο του 1944, στις 33 ηρωικές μέρες του Δεκέμβρη,
και στη συνέχεια ό,τι ακολούθησε με τη συμφωνία της Βάρκηζας, με το δολοφονικό όργιο που εξαπολύθηκε στους κομμουνιστές και αμύτες για να οδηγήσει στην αναγκαία απάντηση με τη συγκρότηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Οι αμερικανικές ατομικές βόμβες στη Χειροσίμα και το Ναγκασάκι, ένα χρόνο μετά την επίσημη λήξη του πολέμου, και ενώ η συμμαχία με τη Σοβιετική Ένωση επίτησημα τουλάχιστον παρέμενε, επιβεβαίωσε την όξυση της ταξικής πάλης, καθώς οι ατομικές βόμβες που ρίχτηκαν από τις ΗΠΑ δεν είχαν στόχο την Ιαπωνία, που άλλωστε ήταν ιτημένη, ήταν προειδοποιητικό μήνυμα για την ίδια τη Σοβιετική Ένωση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, όπως γνωρίζετε, το κόμμα μας πριν 30 χρόνια ξεκίνησε και συνεχίζει επιστημονική ερευνητική δουλειά για τη μελέτη της ιστορίας του 20ου αιώνα, της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, της στρατηγικής του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και φυσικά του δικού μας κόμματος. Αναπόσπαστο μέρος αυτής της μελέτης, αυτών των μελετών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, έχει αποτυπωθεί σε δοκίμια, άλλες εκδόσεις και πάμπολα άρθρα στην κομμουνιστική επιθεώρηση, στο Ριζοσπάστη, στη διεθνή κομμουνιστική επιθεώρηση. Από τα και με έμφαση βεβαίως δώσαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Από τα μέχρι τώρα συμπεράσματά μας, ένα πρόβλημα στέκεται μπροστά μας που απαιτεί ακόμα βαθύτερες εκτιμήσεις και συνέχιση της μελέτης που συνεχίζεται βεβαίως. Αφορά ένα ερώτημα. Γιατί το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα δεν ανέπτυξε, η ΚΑΠΑΔΕΛΤΑ να το πούμε συγκεκριμένα, η κομμουνιστική διεθνής, δεν ανέπτυξε παραπέρα δημιουργικά τη ελληνιστική υποθήκη του πρώτου παγκοσμίου υπεριαλιστικού πολέμου που αφορούσε στη στρατηγική του κομμουνιστικού κινήματος κατά τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Υποθήκη που καθόριζε τη σύνδεση του αγώνα κατά της ξενικής εισβολής και κατοχής με την πάλη για την εργατική εξουσία. Την ανάγκη εκεί που διεξάγεται επιθετικός ή αμυντικός υπεριαλιστικός πόλεμος να μην υπάρχει καμιάς μορφής επαφής και συνεργασία με τα αστικά κόμματα και τις αστικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν αυτές επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν την ξενική εισβολή για τα δικά τους ταξικά συμφέροντα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν πάρθηκε υπόψη η συγκεκριμένη ιστορική πείρα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Μεσοπολέμου, που έδειξε ότι στις συνθήκες του υπεριαλιστικού πολέμου, όχι τόσο από την αρχή αλλά κυρίως στη διάρκεια και ιδιαίτερα προς το τέλος του, ότι είναι δυνατόν να διαμορφωθούν συνθήκες επαναστατικής κατάστασης ή και σημαντικής αποσταθεροποίησης της αστικής πολιτικής εξουσίας σε κράτη που ιτώνται αλλά και σε κράτη που είναι με τη μεριά των νικητών. Στο πρόγραμμα του κόμματος μας ξεκαθαρίζουμε ότι το κόμμα, το εργατικό λαϊκό κίνημα, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να δώσει εμπιστοσύνη και να μπει κάτω από την καθοδήγηση της αστικής τάξης, ακόμα και όταν αυτή καθοδηγεί τον αγώνα κατά της ξενικής κατοχής, πρέπει να διατηρήσει την αυτοτελή δική του πρωτοβουλία και οργανωμένη δράση, χωρίς καμιά συνεργασία με αστικές πολιτικές δυνάμεις. Η πάλη κατά του υπεριαλιστικού πολέμου, είτε είναι επιθετικός, είτε παίρνει το χαρακτήρα του αμυντικού, πρέπει να εντάσσεται στην πάλη για την ανατροπή της εργατικής εξουσίας, εφόσον βεβαίως δημιουργηθούν συνθήκες επαναστατικής κατάστασης. Αυτή η γραμμή επιβεβαιώθηκε στην νικηφόρα Οκτωβριανή Επανάσταση. Δίχως αυτή τη γραμμή των Μπολσεβίκων, η επαναστατική κατάσταση που δημιουργήθηκε στη Ρωσία δεν θα είχε οδηγήσει τότε στην ίδρυση του πρώτου εργατικού κράτους. Η κομμουνιστική διεθνής... Επιλέξουμε στρατόπεδο ληστών, μόνη μας ελπίδα, η πάλη των λαών. Δεν θα επιλέξουμε στρατόπεδο ληστών, μόνη μας ελπίδα, η πάλη των λαών. Η κομμουνιστική διεθνής στο Μεσοπόλεμο και στην πορεία επηρεάστηκε λαθεμένα από το αντικειμενικό γεγονός ότι η πολεμική προετοιμασία της Γερμανίας συνδέονταν με την άνοδο του φασισμού. Ως συνέπεια είχε στο Μεσοπόλεμο να επιλέξει τη λαθεμένη θέση για τη συγκρότηση αντιφασιστικών μετόπων, στα οποία μάλιστα περιλαμβάνονταν και αστικές πολιτικές δυνάμεις και με έμφαση σοσιαλδημοκρατία. Συνδυάστηκε με το λαθεμένο διαχωρισμό της σοσιαλδημοκρατίας σε δεξιά και αριστερή, όταν ήδη είχε συσσωρευτεί πείρα
για τη συνολική της εξέλιξη σε φιλοκαπιταλιστική και αντεπαναστατική πολιτική δύναμη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι αλήθεια ότι ορισμένες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις εμφάνιζαν μία θετική εικόνα, μία θετική μάλλον στάση, απέναντι στις προσπάθειες της Σοβιετικής Ένωσης, οδήγησαν όμως όλα αυτά ως την ακραία θέση για τη συγχώνευση σοσιαλδημοκρατικών και κομμουνιστικών κομμάτων, που ακολούθησε και μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στις απελευθερωμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αρχικά η κομμουνιστική διεθνής έκρινε τον πόλεμο ως αντιφασιστικό. Στη συνέχεια άλλαξε αυτή τη θέση και προσδιορίσε ως υπεριαλιστικό και από τις δύο μεριές, με μόνη όμως εξήγηση, γιατί η Γαλλία, η Αγγλία και τα λοιπά δεν δέχονταν συμφωνία με τη Σοβιετική Ένωση για την αντιμετώπιση της γερμανικής επίθεσης. Όταν όμως τελικά επήλθε συμφωνία για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, επανήλθε η υιοθέτηση του αντιφασιστικού χαρακτήρα του πολέμου. Το αποτέλεσμα ήταν να μην διαμορφωθεί στρατηγική μετατροπής του υπεριαλιστικού πολέμου του απελευθερωτικού κινήματος σε πάλι για την κατάκτηση της εξουσίας, πράγμα που ίσχυσε και στην Ελλάδα, και ενώ υπήρχε σαφής επαναστατική κατάσταση τον Οκτώβριο του 1944. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στην οποία επίσης είχαν αναπτυχθεί λαϊκά κινήματα, ο πόλεμος διαμόρφωσε πολύ μεγάλη όξυση των ταξικών αντιθέσεων στο εσωτερικό πολλών χωρών και οδήγησε στην ανατροπή της αστικής εξουσίας με την καθοριστική βοήθεια του Κόκκινου Στρατού. Η λαθεμένη όμως στρατηγική των αντιφασιστικών μετόπων, η προβληματική στρατηγική του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε πολλά κράτη της καπιταλιστικής Ευρώπης, μπορεί να μην στάθηκε εμπόδιο στην εμφάνιση 8 νέων κρατών σοσιαλιστικής οικοδόμησης, όμως κληρονόμησε αρκετές παρενέργειες και αντιλήψεις που σταδιακά οδήγησαν σε λαθεμένες επιλογές και σε παρεκκλήσεις, με αποκορύφωμα ως γνωστόν την αντίληψη για την ειρηνική συνύπαρξη σοσιαλισμού και καπιταλισμού, για το κοινοβουλευτικό πέρασμα στο σοσιαλισμό, όπως έγινε στο 20ο συνέδριο του ΚΚΣΕ, που καλλιέργησαν σταδιακά το έδαφος σε συνδυασμό με λαθεμένα μέτρα στη σοσιαλιστική οικονομία, για να τρέξει δυστυχώς χωρίς αντιστάσεις το όχημα της αντεπανάστασης. Ας δούμε όμως την πείρα του 20ου αιώνα και των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα, ακόμα και του Ρωσο-Ουκρανικού πόλεμου που διεξάγεται τώρα, ας το δούμε πιο συγκεκριμένα. Υπάρχει το σύνθημα «Ειρήνη και όχι πόλεμος». Με μια τέτοια γενικότητα δεν μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες και τα συμφέροντα των λαών. Αντιθέτως, μπορεί να αξιοποιείται για την υποταγή στην αστική τάξη και στις υπεριαλιστικές συμμαχίες και μπορεί να οδηγήσει και στην νομιμότητα της υπεριαλιστικής ειρήνης, στο όνομα της ειρήνης, που τη θέλουν βεβαίως οι λαοί, στην ειρήνη δηλαδή με το πιστόλι στο κρόταφο. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος γίνεται ακριβώς για να επέλθει συμφωνία υπεριαλιστικής ειρήνης ανάμεσα στους νικητές, στα κράτη τα καπιταλιστικά που νίκησαν και στα ηττημένα καπιταλιστικά κράτη. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή. Οι συμφωνίες της υπεριαλιστικής ειρήνης ισχύουν μέχρι να γίνουν ανακατατάξεις στο διεθνή καπιταλισμό, στις υπεριαλιστικές συμμαχίες και αντιθέσεις. Οπότε, όταν γίνουν ανακατατάξεις, επέρχεται ένας νέος κύκλος πολέμου για να το διαδεχθεί μια νέα υπεριαλιστική ειρήνη που θα φέρει νέα βάσανα στους λαούς και των ηττημένων κρατών και στους λαούς των νικητών. Παραδείγματος χάρη, η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης συνοδεύθηκε στην πορεία, πρώτη, δεύτερη, τρίτη δεκαετία, σε σημαντικές ανακατατάξεις στο υπεριαλιστικό σύστημα. Παλιά είχαμε τα κλασικά υπεριαλιστικά κράτη και κέντρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία.
Τώρα προστέθηκαν να γίνουν ανακατατάξεις. Νέα καπιταλιστικά κράτη και μάλιστα γίνανε ανακατατάξεις σε αυτό που έλεγε και ο Λένιν, η υπεριαλιστική πυραμίδα. Η Κίνα είναι μια ανάσα από το να πάρει την πρωτοκαθεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη να το πω, κυρίως βρίσκεται σε παρακάτω θέση. Η Ιαπωνία δεν έχει εκείνη την δυναμική που είχε τότε. Εμφανίζονται νέα καπιταλιστικά κράτη και νέες συμφωνίες. Άρα η υπεριαλιστική ειρήνη ισχύει μέχρι να επέλθουν αναδιατάξεις στο συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κράτη. Άρα ο πόλεμος είτε είναι περιφερειακός με παγκόσμιο χαρακτήρα, είτε πάρει πιο γενικευμένη μορφή, είναι ένας υπαρκτός πραγματικός κίνδυνος. Και με αυτή την ευκαιρία ας θέσουμε ένα ερώτημα στον ελληνικό λαό. Θεωρεί ότι η Ελλάδα, δηλαδή η αστική της τάξης, το ελληνικό κράτος, οι κυβερνήσεις που διαχειρίζονται τα συμφέροντα του καπιταλισμού, είναι με τη μεριά της ειρήνης, της ειρήνης που επιθυμούν διακαώς οι λαοί και ο ελληνικός? Βεβαίως όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί λένε ότι εμείς είμαστε παράγοντες σταθερότητας και ειρήνης. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί εδάφη, αλλαγή συνόρων κτλ. Κτλ. Καταρχήν υπάρχει και το παρελθόν που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η ελληνική αστική τάξη είχε εδαφικές διεκδικήσεις, με κορυφαία απόδειξη την τραγωδία της μικρασιατικής εκστρατείας, για να θυμηθούμε τη συμμετοχή στην Ουκρανική εκστρατεία, τον πόλεμο στην Κορέα κτλ. Πήρε μέρος, ναι, στην Ουκρανική εκστρατεία κατά της Σοβιετικής Ένωσης, της Νεαρής, με την προσδοκία ότι θα πάρει ανταλλάγματα στη Μικρά Ασία. Σήμερα δεν μιλά βεβαίως. Τα αστικά κόμματα, η αστική τάξη, οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν μιλάνε για αλλαγή συνόρων προς όφελός τους. Όμως η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο που πληρώνουν με αίμα οι λαοί, με προσφυγιά, με αντάλλαγμα την υπηρέτηση των συμφερόντων της δικής της αστικής τάξης και της αστικής τάξης των συμμάχων της. Έχει πάρει μέρος σε όλους τους πολέμους η Ελλάδα και με στρατιωτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα με τις βάσεις της, πολέμους που κατέλεξαν σε αλλαγή συνόρων. Παραδείγματος χάρη στη Ιουγκοσλαβία. Πήρε μέρος στον υπεριαλιστικό πόλεμο της Συρίας και του Ιράκ, που ο στόχος ήταν η τριχοτόμησή τους. Άλλο πράγμα δεν τα κατάφεραν σε αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους, που είναι εν πάση περιπτώσει ως ένα βαθμό και μια απόδειξη ότι τα υπεριαλιστικά σχέδια δεν είναι παντοδύναμα. Η Ελλάδα. Να φύγουνε οι βασίς, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις. Έξω ο ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βασίς, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις. Η Ελλάδα είναι από τους πιο στενούς συμμάχους του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που δεν επιτρέπει. Βεβαίως αυτό δεν αφορά μόνο το Ισραήλ, αλλά και γενικότερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα υπεριαλιστικά κράτη, που δεν επιτρέπει από το 1947 ο Παλαιστινιακός λαός να έχει το δικό του κράτος, το δικό του έδαφος. Και το Ισραήλ είναι ο υπαριθμόν ένας περιφερειακός σύμμαχος της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στα πρώτα κράτη που υλοποίησε τα τελευταία χρόνια με τις κυβερνήσεις που υλοποίησε τα τελευταία χρόνια με τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και το ακροδεξιό ΑΝΕΛ και βεβαίως και τη Νέα Δημοκρατία, τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας που μετέτρεψε, όπως είπαμε, τον Ουκρανικό λαό σε σάκο του Μπόξ, με τη διεύρυνση των βάσεων στην Αλεξανδρούπολη, στο Σεφανογή, την Βίκιο, στην Μαγνησία κτλ. Όλη η Ελλάδα είναι υπεριαλιστικό στρατιωτικό προγεφύρωμα και έχουν το θράσος όλα τα κόμματα, στην πρώτη γραμμή η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, να τσακώνονται και να κάνουν κριτική ο ένας τον άλλο για τα ανταλλάγματα. Υπάρχουν ανταλλάγματα βεβαίως, μόνο όμως για την αστική τάξη, και μάλιστα η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις της, για να κερδίσουν την αγάπη και το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να καταθέσουν μια βασική προσφορά. Να παραπλανήσουν τον λαό, να χειραγωνίσουν τον όποιο ριζοσπαστικισμό υπάρχει και μπορεί να αναπτυχθεί παραπέρα στην Ελλάδα, και αν δεν τα καταφέρουν να το τσακίσουν. Αυτό ζητάνε οι υπεριαλιστές. Αν θέλετε να σας δώσουμε να κάνουμε κάποιες επενδύσεις, να κάνουμε εκείνο το άλλο, τσακίστε το εργατικό λαϊκό κίνημα και βεβαίως κάντε την εργατική δύναμη όλο και πιο φθηνή
και τους βιοπαλαιστές των λαϊκών στρωμάτων. Οι υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είπαν θα στηρίξουν την Ελλάδα σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου είναι κάλπικες. Αν οι περιοριστές σύμμαχοι τους πίστευαν στο λεγόμενο διεθνές δίκαιο, τότε το 1973-74 το θέμα θα είχε λυθεί στο Αιγαίο. Και επιπλέον θα είχαμε και Παλαιστινιακό κράτος και μία Κύπρο ενιαία και όχι διχοτομημένη. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι οι συμβουλές και οι επιταγές των συμμάχων είναι συγκυριαρχία, συνδιαχείριση, που και αυτή θα είναι ένα διάλειμμα για νέες διεκδικήσεις και εντάσεις και με την επίσημη πια διχοτόμηση της Κύπρου, ένα θέμα που βεβαίως είναι ένα ανεξάρτητο κράτος η Κύπρος, αλλά αναμφισβήτητα εμπλέκει την κατάσταση σε όλη την περιοχή. Η Ελλάδα θα είναι μόνη της σε κάθε περίπτωση. Άλλωστε αυτό το έχουν ομολογήσει και ηγετικά στρατιωτικά στελέχη, μέχρι σας θυμίζω και την θέση που είχε ο Υπουργός Άμυνας επί ΣΥΡΙΖΑ Νέλο Αποστολάκης, που έλεγε ότι σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου εμείς θα είμαστε μόνοι μας. Μεθαύριο στη Βουλή έρχεται για ψήφιση η επικίνδυνη ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις βάσεις, που συμφωνήθηκε στη συγκεκριμένη της, στο συγκεκριμένο της περιεχόμενο, γιατί προϋπήρχαν οι βάσεις, επί ΣΥΡΙΖΑ και εξειδικεύθηκε και διευρύνθηκε ακόμα παραπέρα με τη Νέα Δημοκρατία. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση θέλει ετήσια διάρκεια που να ανανεώνεται και όχι πενταετή ή οκταετή. Θέτουμε ένα ζήτημα στον ελληνικό λαό που σε ένα μεγάλο του μέρος έδειξε δείγματα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες των πολέμων του Ιράκ και της Συρίας, του Αφγανιστάν, σήμερα στους Ουκρανούς, στους οικονομικούς μετανάστες. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να αισθάνεται ικανοποίηση μόνο και μόνο γιατί δίνει υλική και ηθική βοήθεια στα θύματα πολέμων, στους οποίους συμμετέχει ενεργά η Ελλάδα με τις βάσεις, με στρατιωτικά στελέχη ως και στρατιώτες, με κυρώσεις, εμπάρκο κτλ. Αυτή δεν είναι εδώ που τα λέμε μια πραγματική βαθιά αλληλεγγύη. Μοιάζει λίγο, και ας μου επιτραπεί να το πω, να σε κάψω Γιάννη ή να σε λείψω Λάδι. Δεν μπορεί να εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός στην ασφάλεια των ελληνικών συνόρων, στο ΝΑΤΟ, την ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να βελτιωθεί η ζωή του αν σε κάθε πόλη, σε κάθε λιμάνι υπάρχει μια στρατιωτική αμερικανονατοϊκή βάση πολέμου. Δεν μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια, ησυχία, όταν εμπιστεύεται αυτούς, εννοούμε την αστική τάξη, τα κόμματά της, που χρησιμοποιούν το αίμα των λαών για να λύσουν το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών, των πηγών του πλούτου που παράγουν οι ίδιοι οι λαοί. Δεν μπορεί να ανέχεται κανένας λαός, και στην προκειμένη περίπτωση ο ελληνικός, να του αναγορεύεται σαν κύριο και βασικό δικαίωμα, σαν μοναδικό του όπλο, κάθε 3 ή 4 χρόνια να διαλέγει ανάμεσα στο λεγόμενο μεγαλύτερο ή μικρότερο κακό, να εμπιστεύεται αυτούς που υπηρετούν το σύστημα ή του λένε ότι μπορεί να γίνει κάποτε το καπιταλιστικό σύστημα, η αστική πολιτική εξουσία, φιλάνθρωποι, φιλολαϊκοί, κοινωνικοί. Ο μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος σπασμός, ο σοσιαλισμός. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος σπασμός, ο σοσιαλισμός. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, όσο κι αν ο σημερινός παγκόσμιος και σε κάθε χώρα συσχετισμός δυνάμεων είναι καταθλιπτικά βαρύς, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Μπορεί οι αγώνες να μην φέρνουν πάντα και ειδικά σήμερα άμεσα, σοβαρά, μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά ανοίγουν δρόμους όταν αυτοί αποκτούν μαζικότητα, οργάνωση και συνειδητοποίηση ότι ο βασικός αντίπαλος, ο εχθρός, είναι η αστική τάξη, το καπιταλιστικό σύστημα, ο υπεριαλισμός και οι αντιθέσεις του. Όταν οι αγωνιστές κρίνουν τα κόμματα όχι από τα συνθήματα και τις προεκλογικές τους υποσθέσεις, αλλά από τη στάση τους και την πρακτική τους απέναντι στους καπιταλιστές και στις υπεριαλιστικές συμμαχίες. Χωρίς την ταξική πάλη και την κοινωνική συμμαχία, σίγουρα δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Με την άνοδο της ταξικής πάλης και την κοινωνική συμμαχία που κινείται στον δρόμο ανατροπής, θα υπάρξουν αποτελέσματα, αργά ή γρήγορα. Η κοινωνική εξέλιξη της ανθρωπότητας ήταν από το κατώτερο στο ανώτερο κοινωνικό σύστημα. Προσωρινά πισωγυρίσματα υπήρχαν πάντα.
Δεν στάθηκαν όμως ικανά να σταματήσουν την εξέλιξη προς τα εμπρός. Αρκεί, λέει, να πιστέψουν στη δύναμή τους. Και αν και να τη χρησιμοποιήσουν, και θα αρχίσουν να πιστεύουν όταν αρνούνται ή αρχίζουν να αρνούνται. Να τους τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί οι αυτοπάτες που σπέρνουν τα αστικά κόμματα με διάφορους τίτλους: ριζοσπαστική κοινωνική δεξιά, αριστερή προοδευτική πολιτική, εξυγχρονισμός και μεταρρυθμίσεις, αυτοδιαχείριση κτλ. Κτλ. Όταν ξέρουν πώς μπορούν να απαντούν στον εκφοβισμό, στα πλαστά διλήμματα και τις απειλές ή τις υποσχέσεις ότι υπάρχουν δήθεν μεσίες και σωτήρες. Το κόμμα μας καθημερινά και το πιστεύει και δρά ώστε αυτό να υλοποιηθεί, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής και συσπήρωση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτό το κάλεσμά μας δεν είναι ένα σύνθημα κενό. Το σύνθημα πάντα έχει και αφαιρέσεις. Δεν πειράζει, θα φωνάξω. Το σύνθημα πάντα έχει μια γενικότητα, είναι μια συμπίκνωση. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε το μόνο κόμμα και θα είμαστε που πιστεύουμε αυτό. Ότι ο λαός μπορεί να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και μπορεί να σώσει τον εαυτό του. Κανένα άλλο κόμμα δεν λέει αυτό. Λέει, έλα εδώ, ψήφισε με μένα, έλα σε μένα και εγώ θα σε σώσω. Και μόνο αυτή η φραστική διαφορά δείχνει τη θεμελιακή διαφορά, το χάσμα που χωρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από όλα τα κόμματα που γνωρίσουμε και πιθανόν και τα καινούργια που μπορεί να ξεπηδήσουν σε αυτή την πορεία. Και αυτό ας το σκεφτεί ο ελληνικός λαός. Είμαστε το μόνο κόμμα που πιστεύει στη δύναμη και στο ρόλο της εργατικής τάξης και της κοινωνικής συμμαχίας με τους βιοπαλιστές των αστικών κέντρων της Υπαίθρου, με τη συνεργασία με το γυναικείο, ριζοσπαστικό και νεολαίστικο κίνημα, και το πιστεύουμε και τους θεωρούμε άλλους σημερινούς συμμάχους και άλλους αυριανούς, και το πιστεύουμε και για αυτούς που σήμερα έχουν βαθιές διαφωνίες, εργάτες, φτωχοί αγρότες, βιοπαλιστές με το κόμμα, λένε ότι δεν μπορούν να μας ακολουθήσουν ή και διαφωνούν μαζί τους. Για μας, μαζί μας, αυτοί δεν είναι αντίπαλοι. Είναι οι αυριανοί σύμμαχοι, είναι τα αυριανά μέλη και στελέχη του κόμματος και έτσι πρέπει να δουλεύουμε. Πόλεμο απέναντι στα αστικά κόμματα. Η σχέση μας με το λαό και όταν ακόμα ένα σημαντικό μέρος του δεν πιστεύει σε αυτά που λέμε, δεν δίνει βάση. Για μας, εμείς από σήμερα, πρέπει να απευθυνόμαστε σε αυτούς και να τους βλέπουμε σαν τους αυρούς, σαν τους αυριανούς, ταξικούς και κοινωνικούς μας συμμάχους. Σας ευχαριστώ.